Γεια σας. Σήμερα θα φτιάξουμε φρέσκο βούτυρο. Θα χρειαστούμε κρέμα γάλακτος με υψηλά λιπαρά, 35% και πάνω. Καλό είναι αν μπορούμε σε κάποιο τοπικό ζαχαροπλαστή όπως εμείς, μπορούμε να πάρουμε χύμα επειδή είναι πιο φτηνή. Αλλιώς μπορούμε να πάρουμε από το σούπερ μάρκετ. Πάντως φροντίζουμε να έχει πολλά λιπαρά. Επίσης θα χρειαστούμε ένα κανατάκι, για να πλύνουμε το βούτυρο στη συνέχεια, κρύο νερό και φυσικά το μίξερ. Στο μίξερ, να πούμε εδώ πέρα ότι δεν χρειαστούμε τον κόφτη, αλλά δάρτη. Αυτό. Λοιπόν, κλείνουμε το μίξερ. Ωραία. Ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος. Έχουμε γύρω στα 600 ml κρέμα γάλακτος. Και θα αρχίσουμε να τη χτυπάμε. Στην αρχή σε χαμηλή ταχύτητα και στη συνέχεια θα δυναμώσουμε. Να αφήνουμε τώρα να χτυπάει. Την κρέμα γάλακτος τη χτυπάμε για να διαχωριστεί το βούτυρο, τα λιπαρά, από το υγρό, από το βουτυρόγαλα. Συνεχίζουμε να χτυπάμε σε μεγάλη ταχύτητα την κρέμα γάλακτος, γύρω στα 5 με 6 λεπτά. Μόλις αρχίζουν να σχηματίζονται βουναλάκια στην επιφάνειά της, τότε θα χαμηλώσουμε την ταχύτητα. Θα το ανοίξουμε να δούμε τι γίνεται. Βλέπουμε ήδη ότι έχει αρχίσει και παίρνει τη μορφή που θέλουμε. Έχει και ένα ελαφρώς κίτρινο χρώμα. Θέλει λίγο χτύπημα ακόμα, σε χαμηλότερη ταχύτητα, και μετά θα το αρχίσουμε να το βγάζουμε. Βλέπουμε τώρα ότι έχει ήδη διαχωριστεί το βούτυρο από το γάλα. Βλέπουμε το υγρό. Θα το σταματήσουμε λίγο για να το δούμε καλύτερα. Βλέπουμε ότι έχει διαχωριστεί το βούτυρο. Θα το στραγγίξουμε σε ένα δοχείο. Αυτό είναι το βούτυρό μας. Μπορούμε αν θέλουμε να το αλατίσουμε, αλλά πρέπει να βάλουμε ελάχιστο αλάτι, δηλαδή περίπου 1/8 από ένα κουταλάκι του γλυκού. Ελάχιστο αλάτι. Επίσης μπορούμε να βάλουμε και ό,τι άλλο μυρωδικό θέλουμε. Σκόρδο, άνηθο. Όταν όμως πρόκειται το βούτυρο να το χρησιμοποιήσουμε σε φαγητό. Εννοείται φυσικά ότι αν το βούτυρο θα το χρησιμοποιήσουμε για κέικ ή για κάποιο άλλο γλυκό, θα πρέπει να μείνει ανάλατο. Λοιπόν, θα τα αδειάσουμε τώρα μέσα εδώ πέρα για να φύγει το γάλα. Αυτό εδώ είναι το βουτυράκι μας. Αυτό που έχει φύγει από εδώ πέρα είναι το γλυκόμενο βουτυρόγαλα. Αυτό δεν το πετάμε, γιατί τίποτα δεν πετάμε. Αυτό μπορούμε να το φυλάξουμε στο ψυγείο για 2 με 3 μέρες το πολύ. Είναι πολύ χρήσιμο, μπορούμε να φτιάξουμε μπισκότα, μπορούμε να φτιάξουμε κάποια γλυκά. Επίσης μπορούμε να πανάρουμε κοτόπουλο, γίνεται πολύ πιο νόστιμο στο ψήσιμο. Και διάφορες άλλες συνταγές, dressing σε σαλάτες κτλ. Να δούμε τώρα για το βουτυρό μας. Αυτό το βουτύρο τώρα θα πρέπει να το πιέσουμε αρκετά, να το ζυμώσουμε, γι' αυτό και φορέσαμε γαντάκια, ώστε να φύγει όλο το υγρό το οποίο έχει. Θα το ξεπλένουμε αρκετές φορές, 3-4 φορές με μπόλικο παγωμένο νερό, για να μπορέσει έτσι να στερεοποιηθεί καλύτερα και φυσικά για να διατηρηθεί και περισσότερο καιρό. Το βουτυρόγαλα θα το βάλουμε σε ένα γυάλινο μπουκάλι και θα το φυλάξουμε στο ψυγείο, όπως είπαμε. Το βάζουμε στην άκρη. Στη συνέχεια θα πάρουμε παγωμένο νεράκι. Θα αρχίσουμε να ξεπλένουμε το βούτυρο. Το πιέζουμε αρκετά. Θα κάνουμε αυτή τη διαδικασία, όπως είπαμε, 3-4 φορές τουλάχιστον, μέχρι να δούμε να βγαίνει καθαρό νερό κάτω από το τροπιτό. Βλέπουμε ότι ακόμα βγαίνει νερό μεγάλα.
Λοιπόν, έχει φύγει το περισσότερο υγρό. Γι' αυτό τώρα για καλύτερα το έχουμε βάλει εδώ στο λεκανάκι. Βλέπουμε ότι πάλι φεύγει ελάχιστο υγρό. Όλα αυτά θα τα στραγγίζουμε καλά. Ρίχνουμε και άλλο νεράκι. Το νεράκι φυσικά, όπως είπαμε και από την αρχή, θα πρέπει να είναι παγωμένο. Αυτό βοηθάει καλύτερα στο να διατηρηθεί περισσότερο καιρό το βουτυράκι μας. Ήδη βλέπουμε ότι το υγρό έχει αρχίσει και γίνεται όλο και πιο καθαρό. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι το νερό μας πια, όσο και να πιέζουμε το βούτυρο, το νερό μας βγαίνει καθαρό. Ωραία. Το ζυμώνουμε ελάχιστα ακόμα. Το αδειάζουμε και αυτό. Ωραία. Και το πιέζουμε καλά να φύγει και το τελευταίο νεράκι. Και αυτό μετά θα το αποθηκεύσουμε. Το κάνουμε μία μπάλα. Θα το αποθηκεύσουμε στο ψυγείο. Το βούτυρο αυτό στο ψυγείο μπορεί να μείνει το πολύ 2 εβδομάδες. Γι' αυτό φροντίσουμε να φτιάχνουμε μια ποσότητα τέτοια ώστε να μας φτάσει και τις ανάγκες μας. Τώρα, αυτό θα το βάλουμε σε ένα δοχείο το οποίο κλείνει καλά, κλείνει αεροστεγός, γιατί λες δημιουργούνται πολύ εύκολα βακτήρια και μπορεί να χαλάσει πολύ εύκολα. Λοιπόν, και θα το βάλουμε στο ψυγείο. Το βουτυράκι μας μυρίζει πολύ όμορφα και φυσικά πιστέψτε με και στη γεύση ακόμα είναι πολύ πιο νόστιμο από το αγοραστό. Αυτά. Ευχαριστούμε.